Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε εδώ, στο γήπεδο του Ελληνικού, για να μιλήσουμε για τα Σούρμενα. Τα Σούρμενα, τα οποία μετέχουν στο δεύτερο όμιλο και στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής, θα υποδεχθούν την Κυριακή την Αγία Παρασκευή. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Γιάννη Τάπρατζη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τα Σούρμενα μέχρι στιγμής έχουν μία νίκη με το Βίρονα, μια ισοπαλία εκτός έδρας με τον Ολυσιακό και ξεκινήσατε με εντός έδρας ήττα με το Χολαργό. Ακριβώς. Πώς κρίνετε μέχρι στιγμής την πορεία στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της ομάδας? Κοιτάξτε, θα περιμέναμε λιγάκι να έχουμε περισσότερους βαθμούς, αλλά και σύμφωνα με την εμφάνισή μας, τα αποτελέσματα είναι δίκαια μέχρι τώρα. Ωραία. Ακολουθεί ένα ντέρμπι με την Αγία Παρασκευή στην έδρα σας. Για πέστε μας για αυτό το παιχνίδι. Ναι, παίζουμε με μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της, αλλά είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ομίλου μας, γιατί έχει πάρα πολύ αξιόλογους παίχτες και πιστεύω κάποια στιγμή θα βρεθούν μέσα στο γήπεδο. Ελπίζω αυτή τη στιγμή να μην είναι της Κυριακής. Ωραία. Ποιος θα είναι ο στόχος των Σουρμένων? Πάντα, κάθε χρόνο, ο στόχος των Σουρμένων είναι να είναι στις ψηλότερες βαθμολογικές θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε για πρωτάθλημα, αλλά θέλω να βρισκόμαστε όσο πιο δυνατόν ψηλότερα γίνεται. Και αν έρθει το πρωτάθλημα, δεν θα πούμε όχι. Υπάρχουν προβλήματα για το μάτς της Κυριακής? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι ο Δουγέννης, ο οποίος είναι καιρό έξω τώρα τραυματίας. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Κότσι, που δεν έπαιξε τώρα τα δύο τελευταία παιχνίδια. Και υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα που είναι αμφίβολος, ο Χέλμης. Ωραία. Γιάννη, πώς είναι η συνεργασία σου εδώ με τη διοίκηση? Πιστεύω είναι αρκετά καλή. Αυτό το δείχνει βέβαια και ο χρόνος που είμαι εδώ και όλα αυτά δείχνουν ότι είναι αρκετά καλή συνεργασία. Και το γήπεδο φτιάχτηκε έτσι? Φυσικά, τώρα έχουμε ένα ακόμα πλεονέκτημα, το καινούριο γήπεδο, αν και ακόμη δεν είναι στην κατάσταση που θέλουμε, γιατί είναι βαρύ ακόμα το γήπεδο, μέχρι να πατηθεί και θα έρθει σε αυτό που θέλουμε για να παίξουμε ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Ποιες ομάδες, Γιάννη, θεωρείς φαβορή ή ξεχωρίζεις στον όμιλο στον οποίο μετέχουν τα Σούρμενα? Κοιτάξτε, από την αρχή του πρωταθλήματος φαβορή ήταν ο Ηλυσιακός, πιστεύω, ο Χολαργός για μένα που χάσαμε εδώ μέσα. Εμείς πιστεύω είμαστε στις ψηλές βαθμολογικές θέσεις, όπως προείπα, αλλά και η Αγία Παρασκευή, όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, ήταν από τα φαβορή. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποιο outsider, αλλά έχω διαπιστώσει ότι οι ομάδες είναι πολύ κοντά και ανά πάσα στιγμή δεν ξέρεις ποια ομάδα θα ξεπεταχθεί και πώς θα εξελιχθεί ένα παιχνίδι κάθε Κυριακή. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Ποια είναι η άποψή σου για το πρωτάθλημα γενικά? Είναι ανταγωνιστικό? Ναι, είναι ανταγωνιστικό, είναι αρκετά ανταγωνιστικό, αν και δεν το περίμενα τόσο ανταγωνιστικό από τη στιγμή που γίνανε τρεις όμιλοι. Οφείλω να ομολογήσω, είναι ανταγωνιστικό. Ωραία. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, από την καριέρα σου ως ποδοσφαιριστής, ναι, που έχεις παίξει και στον Αθηναϊκό, τι ακόμα θυμάσαι, τι σου έχει μείνει στη μνήμη? Φυσικά, είναι να θυμάμαι το παιχνίδι με τη Manchester United. Είναι λογικό αυτό. Οπότε αυτό θυμάμαι πιο βαθιά μέσα στη μνήμη μου. Έχεις κρατήσει επαφές με τα παιδιά που ήσασταν μαζί τότε στην ομάδα? Πάρα πολλές. Πάρα πολλές επαφές. Βρισκόμαστε και τώρα σχεδόν αρκετά τακτικά. Ωραία. Γιάννη, κλείνοντας, τι να περιμένουν οι φίλαθλοι της ομάδας από τα Σούρμενα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Πιστεύω μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποδώσει τα αναμενόμενα, αλλά πιστεύω σιγά σιγά θα βρούμε τα πατήματά μας, γιατί έχουμε μια νεανική ομάδα που θέλει λιγάκι το χρόνο της. Αλλά είμαι σίγουρος και αισιόδοξος ότι θα το καταφέρουμε. Ωραία. Καλή επιτυχία στη συνέχεια, πάνω απ' όλα υγεία και να διεξαχθεί ομαλά το πρωτάθλημα, να μην έχουμε διακοπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.